Πάμε στην Αλεξία Τασούλη τώρα για να δούμε τι λέει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ακούσαμε τον κύριο Δένδια να λέει για τρίτη φορά μέσα σε λίγε μέρε ότι μιλάμε για πρωτοφανεί προκλήσει. Αλεξία. Ναι, πράγματι, ο Νίκο Σεδένδια για τρίτη φορά σήμερα μίλησε για πρωτοφανεί προκλήσει τη Τουρκία. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λένε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στι διμερεί μα σχέσει. Μιλάνε για υποκρισία, για παραλογισμό εκ μέρου τη Τουρκία. Η Αθήνα μιλάει με όλου του συμμάχου και δει με του Αμερικανού. Και θέλω εδώ από πει, να πω για τον ρόλο του Τζέικ Σάλιβαν. Να ακούσαμε νωρίτερα τον Ιμπραήμ Καλίν να κάνει παράπονα στον Σάλιβαν ότι δίνει αμερικανικό εξοπλισμό στα ελληνικά νησιά. Μίλησα με υψηλόβαθμου διπλωμάτε. Οι οποίοι μου είπαν ότι δεν ανησυχούν από, τις, από την επαφή που έχει ο Σάλιβαν με τον Καλίν, uh -huh. διότι λένε ότι οι ελληνοαμερικανικέ σχέσει είναι ισχυρέ και ανεξάρτητε από τι όποιε επαφέ έχει η Τουρκία με την Άγκυρα, άλλωστε έχει οι, Αμερικανοί με την, οι Αμερικανοί έχουν με την Τουρκία, άλλωστε η Τουρκία έχει πολλά ανοιχτά θέματα: έχει ανοιχτά θέματα με τι κυρώσει, με το θέμα τη Ρωσία, έχει ανοιχτά θέματα με την Συρία. Η Αθήνα μιλάει με οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, χωρί όμω να σημαίνει. Ότι δεν αντιλαμβάνεται τη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία να μπει σε ένα παζάρι με του ε, Αμερικανού και να ζητήσει ανταλλάγματα, την ώρα που οι Αμερικανοί δεν θέλουν η Τουρκία να πέσει στην αγκαλιά τη Ρωσία.